τον οργανισμό, το νοσοκομείο, και δεν θα κατακραστώ, δεν θα τα ξαναπώ, ισχύουν τα άκουσε ο Υπουργός. Θα του στείλω και ένα ακόμη μήνυμα. Αυτό που θέλω να πω είναι σχετικά με το, για τον οργανισμό, είπα χθες, για το μεταναστευτικό, γιατί δεν είχα τον χρόνο. Θέλω, και γιατί χθες δεν ακούστηκε στη συνεδρία. Όταν είχαμε 60 και 80 χιλιάδες μετανάστες στο ΕΣΥ, το σύστημα υγείας πιέζονταν λιγότερο από αυτό που πιέζεται σήμερα. Εγώ θυμάμαι τότε να μπαίνουν παιδιά, είμαι προϊστάμενος με παιδιατρική κλινική, να νοσηλευτούν, το έπαιρναν άρρωστο σχεδόν, δηλαδή λέγαμε θα πεθάνει στα χέρια του ανθρωπέου, το έπαιρνε και έφυγε, γιατί θα φύγει στην Γερμανία, θα φύγει στη Βόρεια Ευρώπη. Σήμερα μπαίνουν τα ίδια και τα ίδια, 2, 3 και 4 φορές. Κάθε ένα από αυτά τα περιστατικά είναι πολλαπλάσια, δηλαδή δεν είναι άλλο ένα περιστατικό. Προτιμώ να έχω 5 ελληνάκια γιατί μπορώ να του πω: έλα από εδώ, πήγαινε στον γιατρό, ανέβα πάνω, κατέβα κάτω, θα πήγαινε να κάνει μια κτηνογραφία κτλ. Για να γίνει κάθε διαδικασία για αυτά τα πράγματα, υποφέρει το προσωπικό μου. Εγώ τα βάλω άκρα διάσωση άνθρωποι προοδευτικοί, δημοκρατικοί, αριστεροί, αν θέλετε, ρατσιστικοποιούνται μέσα από αυτή την πίεση που νιώθω και την τέτοια. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται. Α, εδώ τι γίνεται. Όταν λοιπόν είχαμε 60.000 νοσοκομείο, μα στείλατε καμιά τριανταριά και στο νοσοκομείο, καμιά κατοστή σε όλο το νησί. Από τότε ουσιαστικά ενίσχυση, τουλάχιστον που να λέει είναι για το μεταναστευτικό, δεν έχουμε. Είχαμε ενίσχυση. Είχαμε σημαντική ενίσχυση. Χθες μα είπατε 93% στο νοσοκομείο μα, δεν το επαναλάβατε σήμερα. Αλλά εγώ αυτό που άκουσα. Είπα αναλυτικά. Όχι, όχι, κάτσε, γιατί εγώ δεν ήρθα εδώ να χαϊδέψω πια. Τόσο ήταν. Ναι, οκ, 93, αλλά σήμερα έμαθα από την διοικήτρια ότι είναι 21 η μόνιμη. Εγώ θα δεχτώ τις συνθήκες μνημονίων, 93 είναι 93. Η μόνιμη είναι 32. 21 επειδή διοικείται, γιατί θα μετράω εδώ. Οκ, 32. Νομίζω ότι χρειάζεται και άλλη ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό. Νομίζω ότι έχουν γίνει σημαντικότητα τα βήματα, δεν αντιλέγω, έχουν αναποφευστεί, αλλά αυτό που υπάρχει ακόμα, το προσωπικό θεωρώ ότι υποφέρει. Για τον εργολάβο, κάτι που μπορεί να μην. Εδώ μπορεί να είναι το μοναδικό νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να είναι πατέντα. Γιατί ο προηγούμενος απαταιώνας που είχαμε είχε βρει τον τρόπο για να μην συμμετέχει κι άλλο στο διαγωνισμό. Δεν ζήταγε κανείς να μπει στο διαγωνισμό. Γιατί είχε βάλει. Για μένα το κόστος θα έπρεπε να είναι 700-800.000, αυτό έβαλε 500. Έβαλε 500. Με 500 δεν πήρε ούτε. Πώς θα σας το πω. Ήξερε όμως πήγαινε έξω από την τράπεζα. Τους πλήρωνε το 400, τους έπαιρνε το 150 και πάει λέγοντας. Έτσι πήγαινε. Δηλαδή ενδεχομένως να μην μπορεί να ισχύσει αυτό που λέτε. Ας βγει παραπάνω τότε. Θα το δικαιολογήσω με λόγω της άξης των τετραγωνικών. Το ξέρω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ήταν ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα που έπαιρνε τα μισά λεφτά, ας πούμε στοιχείο για το ίδιο νοσοκομείο, θα έπαιρνε διπλάσια λεφτά. Έπαιρνε 800-900, αυτό είναι 500. Με το 500 δεν πληρώνονταν τίποτα. Λοιπόν. Νομίζω ότι ένα ζήτημα που, γιατί δεν το άκουσα τελικά, το ΕΚΑΦ θα μπορέσει να φύγει από εδώ και να πάει και για λόγους να είναι πιο σύντομη η διακομιδή και να, η ανταπόκρισή του δηλαδή στον πολίτη, στην πυροσβεστική που υπάρχει το υπόπεδο. Για την ψυχιατρική μας είπατε, κυρία Ιορτανίδου. Μέχρι τις, εχθές δεν ήρθε το σωματείο μας, γιατί θεώρησε ότι δεν πρέπει να κάνει διάλογο και να μην θέσει θέματα. Ήρθαμε με το διοικητικό διευθυντή, μας είπατε ότι έχει σταλεί το δεύτερο τρίμηνο. Μου το έχετε κάνει 2 φορές. Εγώ έχω ρωτήσει άλλες 3 φορές την οικονομική μας προϊσταμένη. Δεύτερο τρίμηνο δεν έχει έρθει ακόμα στο νοσοκομείο. Έχει εγκριθεί, έχει εγκριθεί. Έχει εγκριθεί. Μιλάμε τώρα για να μπει ταμείο στο ταμείο τα χρήματα. Όχι. Με τη Λίμνο θα κάνουμε κάτι, θα συνεχίσουμε να είμαστε αντάμα με τον κύριο Μονοπρόσωπο. Τα είπαμε χθες, δεν τα είπαμε. Όχι, εγώ τα άκουσα. Δεν τα άκουσες. Μαντινά 2 φορές δεν πρέπει να τη λέεις. Ξέρεις αυτό. Γιατί θα ρούν οι κοπελιές πως άλλοι λέγατες. Είπαμε, χωρίς με όλο το Αιγαίο. Για να μην ακουστεί κάποτε, ξέρει ότι φτιάξαμε αυτό το κούκλο νοσοκομείο, αλλά η σκεπή μας ακόμα είναι παλιά. Έτσι, για να το γνωρίζουμε όλοι, γιατί δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι. Και ένα τελευταίο για τη διοικήτρια, το πάρκινγκ κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν είναι πάρκινγκ αυτό που έχουμε. Δεν πρόσθεσα το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Συγγνώμη. Έτσι, είναι η ανάπλυση του άλλος, παιδιά, άλλος. Πάνω παρακάτω. Κύριε Διοικητρία, να πω. Ναι. Ναι, να προσθέσετε. Κύριε Μόσχου. Μόσχου, λέγουμε, είμαι παιδιά του νοσοκομείου στο Μήνα. Ήθελα να... Όσον αφορά το μεταναστευτικό, που ξεκίνησε να λέει μπροστά μας το κύριο Ματιός. Έχουμε πραγματικά ένα ακριβώς έτσι εικόνα. Όταν είχαμε πάρα πολλούς μετανάστες, δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα στο παιδιατρικό. Ερχόντουσαν και Ελληνάκια στο νοσοκομείο. Είχαμε μια κλινική που μπορούσαμε να λειτουργήσουμε όμορφα.
Αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά που έρχονται σε πάρα πολύ κακές συνθήκες, παιδιά με πολύ χρόνια και σοβαρά προβλήματα, έρχονται στο νοσοκομείο μας από την Τουρκία, πολύ παραμελημένα, στις ημέρες που έχουν περάσει στους γείτονες. Μπαίνουμε και ξαναμπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο, δίνουμε επανειλημμένα χαρτιά στις οργανώσεις ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση και διάγνωση. Γιατί δεν μπορούμε εμείς σαν παιδίατροι, δεν υπάρχουν εξειδικεύσεις. Δηλαδή, σαν τι περιστατικά συναντήσουν αυτά. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν. Και πόσα είναι αυτά τη μέρα δηλαδή. Πόσα είναι αυτά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό ρε παιδιά τώρα. Πόσοι όγκοι εγκεφάλου έχουν τα παιδάκια των προσφύγων μεταναστών που έχουν μπει από την Τουρκία εδώ? Έχετε 2-3 περιστατικά, πόσα είναι? Κύριε Παλάκη, είναι διαρκώς. Διώχνουμε κάποια, έρχονται άλλα 4. Διώχνουμε κάποια, έρχονται άλλα 4. Εντάξει ρε παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μας όμως, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά μας, γιατί γιατροί είμαστε, έτσι. Ναι, να σας πω τι γίνεται. Να σας πω τι γίνεται ακριβώς. Αυτά τα παιδιά μπαίνουν μέσα, αντιμετωπίζονται, δεν είναι για μέσα για το νοσοκομείο, θα είναι όπως περαιτέρω διάγνωση και αντιμετώπιση. Σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε εξειδικεύσεις σαν παιδιά. Είμαστε γενική παιδεία. Θέλει τον παιδοκαρδιολόγο, θέλει τον παιδοκαρδιολόγο, θέλει τον παιδοκαρδιολόγο. Δίνουμε χαρτιά να μεταφερθούν στην Αθήνα με ένα εισιτήριο της τάξης των 100 ευρώ ή με το καράβι. Δεν φεύγουν, έρχονται, επανεισάγονται και τελικά καταλήγουμε βράδυ χωρίς μεταφραστή, από τις 3 και μετά, στο παιδιατρικό, από τις 4 και μετά, χωρίς μεταφραστή, να καλούμε στρατιωτικά, να έρχονται να παίρνουν αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά που έχουμε δώσει 4 χαρτιά, έχω τα χαρτιά φυλαγμένα επάνω μου στις οργανώσεις, να μεταφερθούν. Και γιατί δεν, γιατί δεν τα μεταφέρουν οι οργανώσεις, μισό λεπτό, γιατί δεν τα μεταφέρουν οι οργανώσεις, μπερδεύονται με τη συμφωνία και πρέπει να είναι επίγουσα ή τέτοια. Γράφουμε ότι είναι επίγον και μπορεί να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή επίγον, περαιτέρω αντιμετώπιση και διαρρέψη. Γι' αυτό δεν το δίνουμε. Δεν είναι όμως κρίσιμη η ζωή του, ούτως ώστε να βγει στρατιωτικό. Γι' αυτό δεν ξεπερνάει τους όρους συμφωνίας. Να μειώσουμε τις μεταφορές. Πραγματικά έχουμε κάνει πέρα από το σταδίο. Έχουν μειωθεί. Και τα νούμερα το λένε αυτό. Έχουν μειωθεί. Καταφέρνουμε και κρατάμε παιδιά. Και τελικά καταλήγουμε, ας πούμε, να αναγκαζόμαστε χωρίς να το θέλουμε, να καλούμε στρατιωτικό μέσα στη νύχτα, να διέχουμε στα περιστατικά. Σα μια κουβέντα, ας σου πω για να μην το πολύ αυτό. Ναι. Θα σου πω μια κουβέντα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εμείς είμαστε ταγμένοι, έτσι είναι, κοίταξε. Εμείς είμαστε ταγμένοι να προσφέρουμε υπηρεσίες αυτές που μπορούμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Έτσι. Εάν υπάρχει το διαδικαστικό τέτοιο πρόβλημα λόγω της συμφωνίας κτλ. Ναι, ναι, κοίταξε. Αν υπάρχει το γραφειοκρατικό τέτοιο πρόβλημα ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν σε τακτική βάση γιατί θεωρούν ότι έτσι σπάζεται η συμφωνία ή πιστεύουν ότι αυτός είναι λόγος με το άσυλο κτλ. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτό το παραμύθι. Εάν ο ασθενής χρειάζεται τελικά να μεταφερθεί και σε 27 και σε 130 και σε 500 και δεν ξέρω και εγώ τι. Και τέλος. Λοιπόν, μην το αυτόνουμε. Λοιπόν, επίσης, μην το. Έτσι. Λοιπόν, ξέρω τι γίνεται με το ΕΚΑΒ, πολύ καλά ξέρω. Ξέρω επίσης ότι η κατάσταση σε σχέση με το 2015 είναι πολύ καλύτερη, σε πάρα πολλά και σε όλο το Αιγαίο. Δηλαδή, μας έχει, η βάση των ραδιοκομιδών στη Σύρο έχει γλιτώσει χρόνους και ανθρώπους στη μεταφορά και στην αντιμετώπιση, όπως επίσης και τζάμπα κόστη, έτσι, από το ελληνικό δημόσιο, διότι πριν τη βάση της Σύρου, ξέρεις ότι το 40% των περιστατικών που διακομίζονται από τις Κυκλάδες στο νοσοκομείο της Αθήνας την επόμενη μέρα παίρνει εξιτήριο. Έτσι. Τώρα πάει στη Σύρο και το παίρνει το εξιτήριο, όσοι είναι να πάει, να τον πάρει. Γιατί υπήρχε και η φοβία από ένα συνάδελφο αγροτικό που το φοβόταν, είχε κοιλιακό άλογο, σαν εξελιχθεί σε κάτι κτλ. Και πάντων και είναι ηλαιός και δεν είναι και αυτό, και γαστεντρίδα και την επόμενη μέρα έφευγε. Λοιπόν, μας έχει γλιτώσει. Δεν νομίζω, έχετε και το αεροδρόμιο εδώ, δεν έχετε λυκοδρόμιο, έτσι. Οπότε, εντάξει, δεν έχει υπάρξει περιστατικό το οποίο να έχει ανάγκη να μεταφερθεί και να μην μεταφερθήκε. Το ότι μπορεί να καθυστερήσει 2-3 ώρες πάνω τ' άλλο, αν έχει και άλλες διακομιδές, ναι. Αλλά ότι δεν θα μεταφερθεί, θα μεταφερθεί. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ιστορία με τη Μόρια εδώ και με τους πρόσφυγες και με τους μετανάστες, αναγκαστικά τραβάμε. Και δεν είναι, μη λέμε δεν έχουμε ενισχυθεί,
Μιλάμε, δεν έχουμε ενισχυθεί. Τώρα δουλεύουν 7 άτομα από το Κελπνό στο ΕΚΑΒ, από το πρόγραμμα του Ανατολικού Αιγαίου. Δουλεύουν άλλα 5 άτομα από το Φίλος. Έχετε και άλλα άτομα εδώ μέσα πάλι από το Κελπνό. Δηλαδή δεν είναι δεν έχει ενισχυθεί. Γιατί. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύουμε 13 παιδιά μεταναστάκια πάνω. Μόνο. Ωραία. Μόνο, διάδυμα, δεν έχουμε κρεβάτια. Έχουμε κρεβάτια. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Γιατί. Ωραία, και τι πρόβλημα έχουμε με αυτό. Τα 13 που συλλέγονται είναι όλα από τιμόρια. Ναι. Δηλαδή, συνθήκες εκεί. Λοιπόν, είναι 3-13-39. 39 ανθρώπους από πάνω, γιατί είναι η μάνα, ο πατέρας, ο έντονος. Ένα. Δεύτερο. Για να του πω να μπορέσω να κάνει μια κτηνογραφία, θέλω μια μισή ώρα να μπορέσω να το λύσω αυτό, να το εξηγήσω, να έρθει, να μπει, να βγει. Συγγνώμη, λοιπόν. Ωραία, παρακάτω. Συγγνώμη, για να παρακάτω. Εντάξει, μην το κάνουμε, μην κάνουμε. Κοίταξε με, έχουμε τραβήξει, να σου πω ένα πράγμα. Πόσα περιστατικά βλέπει τη μέρα το νοσοκομείο στα εξωτερικά ιατρία της εφημερίας, σε όλα τα ιατρία της εφημερίας. Πόσα βλέπει τη μέρα. Ποιος είναι ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας. Περίμενε, μισό. Εγώ μιλάω το σύνολο της επισκεψιμότητας μία συνήθι ημέρα του νοσοκομείου. Μία συνήθι ημέρα. Το σύνολο της επισκεψιμότητας. Με τιμόρια, με τα πάντα. Πόσο είναι. Όχι, ας το ΕΚΑΒ. Εγώ μιλάω και αυτό που έρχεται μόνος του. Έτσι. Λοιπόν. Υπερβαίνει τα 150 άτομα τη μέρα. Περίπου 100 άτομα. Έτσι. 150 είπα εγώ στο πικ. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, μπορείτε να το καλύψετε. Με 85-90 υπηρετούντες μόνιμους γιατρούς από ό,τι βλέπω και το προσωπικό που βλέπω, μην μου λέτε τρελά. Στην Οίκαια βλέπαμε 230 μόνο στο χειρουργικό. Μόνο. Το 24ωρο. Μην μου λες τώρα ότι τα 100 άτομα του 24ωρου δημιουργούν τέτοια απίθμενη πίεση. Είδα και μια κοπελιά τώρα κάτω από τους μεταφραστές. Και μου λέει, έχω δει, λέει, από το πρωί 6 περιστατικά. Εντάξει, για το όνομα του Χριστού δηλαδή. Με μισό λεπτό δηλαδή, λίγο ψύχρεμα. Τα 130-35 της παιδιατρικής μέσα. Για όλα μιλάω. Όχι, στα 100 είναι. Το δικό σας, δεν είναι το πρόβλημα το τι βλέπετε. Όχι, στα 100 είναι και η παιδιατρική μέσα. Όχι. Εγώ είπα 150. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. 30 περιστατικά τη μέρα. Τι θες να μου πεις τώρα δηλαδή, ότι δεν μπορεί να δεις 30 περιστατικά το 24ωρο. 35 περιστατικά. Πάει, τι λέμε τώρα. Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα των μεταφραστών και των τέτοιων δηλαδή. Στις 4 και μετά. Ναι. Κάνουμε παντομήμα με τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχουμε. Ναι, εντάξει παιδιά, να σου πω κάτι. Το πρόγραμμα, ακούστε, τους το είπα, και το πρόγραμμα Φίλος είχε 800 άτομα. Αναλάβαν 530. Οι μισές και παραπάνω θέσεις των... Πώς τους λένε και λίγο κουλτουριάρικα, τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, ναι, το λέμε και κουλτουριάρικα, τους μεταφραστές δηλαδή, ναι, οι μισές ήταν και μείναν και νέες, δεν βρίσκαμε. Πάμε να τις γεννήσουμε. Πώς θα το κάνουν δηλαδή. Υπάρχουν και είναι και ανοιχτή πρόσκληση, ας πούμε, για να μπουν. Δεν βρίσκουμε παντού. Προτιμούν πάρα πολύ να είναι στην Αθήνα κάτω, δεν έρχονται εδώ. Έτσι. Κάποιοι. Λοιπόν, αλλά έχετε 4. Δηλαδή, με μια βάρδια. Δηλαδή, μισό λεπτό, ας πούμε, όμως τώρα. Γιατί δεν μπορεί ένας από τις 4 από το πρωί, ο ένας να έρχεται το απόγευμα. Για να εντορίζετε αυτό, εσείς δηλαδή. Μισό. Για να εντορίζουμε. Γιατί. Γιατί. Μισό λεπτό. Γιατί δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να το ορίσουμε. Λοιπόν, συγγνώμη σε όλους σας. Σας παρακαλώ. Να δεις το παιδιατρικό. Να δεις το χειρουργικό. Για ρε παιδιά, ταυτόχρονα, μισό λεπτό ρε συνάδελφε, μου περιγράφεις μία ένταση κίνησης, ας πούμε, που θέλει ταυτόχρονα το μεταφραστεί σε 3 ιατρία. Εντάξει, ψυχραιμία. Ταυτόχρονα, έχουν έρθει και οι 3. Εντάξει, δηλαδή, δεν μπορεί να καλυφθεί το απόγευμα με έναν από τους 4, ας πούμε, για να τραβήξει πιο αργά. Για εντάξει, δεν θα έρθει 12 ώρα τη νύχτα. Εντάξει. Ωραία, το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Και αν μπορούμε να ενισχύσουμε. Ανοιχτή πρόσκληση υπάρχει πάντως για να έρθει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν δεν πάει να επικοινωνήσει, αυτό το καταλαβαίνω.
Το ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω το καταλαβαίνω. Αλλά μην μου λες τώρα ότι είναι ο χαμός του χαμού τα 30 περιστατικά τη μέρα. Αυτό, κυρία Μάσκου, συγγνώμη. Όλοι το ξέρουμε το θέμα. Έγινε πλήρως κατανοητό. Δεν είναι μόνο στο παιδιατρικό και στο μυστικό. Όλο το νοσοκομείο έχει το ίδιο πρόβλημα και όλοι οι γιατροί. Τώρα, να πάμε. Εντάξει, εδώ είναι πιο πολλά τα παιδιά. Εντάξει, να πάμε λίγο παρακάτω. Έτσι. Ωραία, το πήρε το μήνυμα ο κύριος Υπουργός, το πήραμε όλοι να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.